Κωνσταντίνε, σήμερα στην Κόμπο, πέρα από τα θέματα της εργασίας μας, είχες και μια έκπληξη. Και αυτή η έκπληξη είχε να κάνει με την αποφασή σου να συμμετάχεις στον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας την επόμενη εβδομάδα. Για ποιο λόγο? Ο αυθεντικός μαραθώνιος είναι ένας αγώνας ζωής, σαν να λέμε. Προσομοιάζει πάρα πολύ και στην προσωπική και στην επαγγελματική ζωή, θεωρώ. Γιατί όποιος ξέρει τη διαδρομή όπως και εσύ, ξέρει ότι ξεκινάει εύκολα. Συνεχίζει με πάρα πολλές ανηφόρες. Όσο πάει, γίνεται και πιο ενδιαφέρον, πιο απαιτητικός. Και στο τέλος είναι το καλύτερο κομμάτι που ο δρόμος γίνεται κατηφορικός και επιτυχημένος όταν τερματίσεις. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι είναι ένας αγώνας ο οποίος σε βοηθάει να βάλεις ένα μακροχρόνιο στόχο, να δουλέψεις πάνω του για πάρα πολύ καιρό και να έχεις μια καλή προσομοίωση για το τι θα συναντήσεις στη ζωή σου. Επίσης, θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός στόχος για να σε προσγειώσει και να σε φέρει στην πραγματικότητα. Και νομίζω ότι αυτό το χρειαζόμαστε όλοι μας από καιρό σε καιρό. Ο Γκάρι Βάινερτσουκ, ένας μεγάλος επιχειρηματίας, είπε ότι τελικά στις business δεν είναι sprint, μοιάζουν κυρίως με μαραθώνιο. Οπότε εσύ βλέπουμε ότι και το business το έχεις δέσει με κάποιον τρόπο, γιατί έχεις αφιερώσει από ό,τι βλέπουμε και το φανελάκι αυτό στην Combo Expert. Ένας τέτοιος αγώνας τι συμβολισμό κρύβει? Ακριβώς, το αφιέρωσα για πολλούς λόγους, καταρχήν προσωπικούς, έτσι ώστε να είναι μια μορφή ανταπόδοσης στην εταιρεία που μας έχει δώσει ευκαιρίες. Αλλά και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο κλάδος μας και όλοι οι συνάδελφοι στον κλάδο θα πρέπει να είμαστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι, θα πρέπει να έχουμε πάρα πολλές σχολείες. Αυτό θα μας κάνει και καλύτερους επαγγελματίες εν δυνάμει. Όσο πιο ολοκληρωμένοι είμαστε, τόσο πιο εύκολα και με περισσότερη χαρά μπορούμε να ασχοληθούμε με προβλήματα της δουλειάς και της καθημερινότητας. Κατά συνέπεια, ήθελα να το δείξω αυτό και μέσα στην εταιρεία, αλλά και στους υπόλοιπους συναδέλφους του κλάδου, με τους οποίους όλοι είμαστε μικρός κλάδος και έχουμε τις καλύτερες σχέσεις. Τότε να μην σου πούμε καλή επιτυχία, απλά να απολαύσεις το ταξίδι. Επιτυχία είναι ο τερματισμός μόνο.